Ξεκάθαρο μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συνενέσει σε νέες επώδυνες οριζόντιες παρεμβάσεις, έστειλε ο Γιάννης Τουρνάρας, ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελεί κόκκινη γραμμή οποιοδήποτε αίτημα της Τρόικας για αύξηση φόρων, περικοπή μισθών, οριζόντια μείωση κύριων συντάξεων ή παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό με αρνητικές συνέπειες για εργαζόμενους ή συνταξιούχους. Αποκλείουμε οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα, αλλά διαρθρωτικά μέτρα, στοχευμένα μέτρα, ναι, όπου χρειάζεται θα ληφθούν. Όχι μείωση μισθών, όχι οριζόντια μείωση συντάξεων, όχι αύξηση φόρων με τίποτα. Αυτά είναι κόκκινες γραμμές. Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα τέτοιας μορφής, ούτε κι αν αυτά απαιτηθούν στο πλαίσιο ενός νέου δανείου για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό στο 2016. Δανειακό πρόγραμμα δεν σημαίνει απαραίτητα νέα μέτρα. Να σας πω και κάτι. Επιτέλους, τι μέτρα παραπάνω να πάρουμε πέρα από αυτά που έχουμε πάρει μέχρι τώρα? Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και δεν χρειάζονται. Εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Ούτε αυτός που λέει δεν θα πάρω μέτρα, αλλά και, ούτε και τους άλλους. Δεν συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία της κυβέρνησης για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας που θα φέρει τη λαϊκή ευημέρεια. Η επόμενη μέρα όχι μόνο δεν θα οδηγήσει σε αναπλήρωση των τεράστιων απολειών του λαού, αλλά θα οδηγήσει σε νέες θυσίες. Η Τρόικα φαίνεται πάντως να έχει αφήσει κατά μέρος το αγκάθι του δημοσιονομικού κενού, αφού αυτή την περίοδο μένεται στο εσωτερικό της η διχογνωμία για τον τρόπο ανακούφισης του ελληνικού χρέους. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από φέτος έχει φουντώσει τον εμφύλιο στην Τρόικα, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να επιμένει για κούρεμα μέσω της διαγραφής μέρους των ομολόγων που κατέχουν όχι οι ιδιώτες, αλλά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες όμως αντιδρούν έντονα προκρίνοντας περιορισμό του χρέους μέσω της μείωσης επιτοκίου και της παράτασης στη λήξη ομολόγων μέχρι και κατά 50 χρόνια. Αυτός ο σπαραγμός των τροϊκανών αποθεί τους επενδυτές και αποπροσανατολίζει από την ουσία, επιμένουν τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal που προτείνει την έκδοση νέων ομολόγων με επιτόκιο 1% και λήξη όχι σε 50 αλλά σε 200 χρόνια ως επιλογή συμβιβασμού στην ασαφή και μη παραγωγική, όπως αναφέρει η συζήτηση για το κούρεμα. Η στρατηγική μας επιδίωξη είναι η μείωση του χρέους, το να γίνει βιώσιμο δηλαδή. Ονομαστικό κούρεμα δεν μπορεί να γίνει. Δεν το δέχονται αυτοί στους οποίους έχουμε το χρέος. Υπάρχουν όμως ισοδύναμες λύσεις για να μειώσουμε το χρέος σε καθαρή παρούσα αξία. Η μείωση του χρέους πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που να το θέλουν όλοι. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε λύσεις όταν δεν τις θέλει ο άλλος. Η επίσημη συζήτηση για τη μείωση του ελληνικού χρέους, προαπαιτούμενο της οποίας είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, αναμένεται μετά το Μάρτιο, οπότε θα δημοσιοποιηθούν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.